Τάσου Οικονομόπουλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών με θέμα έμπρακτη συμπαράσταση της Ελλάδος στον δοκιμαζόμενο αρμενικό λαό του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Παρακαλώ, κύριε Βουλευτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ανατρέχοντας το πρόσφατο παρελθόν και συγκεκριμένα στις εχθροπραξίες στο Ναγκόρνο Καραμπάχ το 2020, βλέπουμε την τότε στάση του Υπουργείου Εξωτερικών και διακρίνουμε μια διαφορετικότητα σε σχέση με την τωρινή. Στην ανακοίνωση στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020, ο προκάτοχός σας, ο κύριος Δένδιας, με επιστολή του, ζήτησε έκτακτη σύγκληση του ΑΣΕ. Επισκέφτηκε το Ερεβάν στις 17 Οκτωβρίου και επισήμανε μεταξύ άλλων τις επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα και φρόντισε για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρόσφατα και συγκεκριμένα στις 20 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο σας προέβησε μια πολύ χλιαρή ανακοίνωση. Εσείς προσωπικά, τόσο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 20 Σεπτεμβρίου του 2023, όσο και στην ομιλία σας στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Χάρβαρτ στη Βοστόνη στις 25 Σεπτεμβρίου, μιλήσατε για επιθετικότητα σε διάφορες μορφές. Κάνατε αναφορά στην Ουκρανία, στην Αφρική, στο Σαχέλ, στο Νίγηρα, στο Τσάντ, στο Σουδάν, στη Λιβύη, στη Μέση Ανατολή. Δεν κάνατε όμως την παραμικρή αναφορά για τις στρατιωτικές ενέργειες στο Αρτσάχ. Δηλαδή η Αρμενία ακείται μακράν. Δεν βρήκατε ούτε μια λέξη να πείτε. Ατελείωτα καραβάνια από ξεριζωμένους στο Αρτσάχ που εγκαταλείπουν τις παταργωνικές εστίες τους και τη γη των προγόνων τους. Ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υπήρχαν σχέδια για τη φροντίδα 40 έως 45.000 προσφύγων. Περιμένουμε να επιδείξετε σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα που, όπως δήλωσε πρόσφατα η υφυπουργός της κυβέρνησής σας, είναι μία από τις αξίες της πατρίδας μας. Σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ, εάν η χώρα μας εξετάζει το ενδεχόμενο, πέραν της άμεσης παροχής ανθρωπιστικής συνδρομής προς τους εκδιωκόμενους Αρμένιους του Αρτσάχ, να φιλοξενήσει αριθμό εκτοπισμένων Αρμενίων. Και δεδομένου ότι τα γεγονότα μας έχουν ήδη προλάβει, σε ποιες άλλες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε άλλα διεθνή φόρα, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των Αρμενίων. Ευχαριστούμε, κύριε Βουλευτά. Θα απαντήσω ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεώργιος Γεραπετρίτης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλευτά, για την επίκαιρη ερώτησή σας και ευχαριστώ επίσης για το γεγονός ότι παρακολουθείτε στενά τις δημόσιες τοποθετήσεις μου εντός και εκτός Ελλάδος. Θα ήθελα εξ αρχής να τοποθετηθώ ότι οι σχέσεις Ελλάδος και Αρμενίας υπερβαίνουν τις τυπικές φιλικές σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διπλωματίας. Έχουν βαθιές ρίζες στην παράδοση και στη γλώσσα, ρίζες οι οποίες ανατρέχουν τόσο στη Βυζαντινή όσο και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εξάλλου, ήταν η Ελλάδα από τις πρώτες χώρες οι οποίες αναγνώρισαν τόσο τη γενοκτονία στην Αρμενία το 1915, όσο επίσης και την ανεξαρτησία της Αρμενίας. Ήδη δε διανύουμε το 30ο έτος διπλωματικών σχέσεων με την χώρα αυτή. Σε ό,τι αφορά τα όσα συμβαίνουν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, θα ήθελα να επισημάνω με έμφαση ότι εξ αρχής το Υπουργείο Εξωτερικών και εγώ προσωπικά κατεδίκασα την επίθεση αυτή. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω ότι βρίσκομαι σε μια διαρκή, ανοιχτή επικοινωνία με τον αρμόδιο Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Μιρτσογιάν, έτσι ώστε να συντονίζουμε τις δράσεις και να του παρέχουμε στη χώρα του όποια βοήθεια εκείνος κρίνει αναγκαία. Θα ήθελα δε να σας επισημάνω ότι από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα διατέθηκε έτσι ώστε να υποδεχθεί εκπατριστέντες από την περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ και να παρέχει την οποιαδήποτε ανθρωπιστική βοήθεια. Πράγματι, σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, ήδη η χώρα μας μεριμνά για την αποστολή
πέρα και πάνω και από τον ειδικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί και με δική μας πρωτοβουλία. Σε ό,τι αφορά την υποδοχή εκπατριστέντων, να σας ενημερώσω ότι η διαθεσιμότητα την οποία προέβαλε η Ελλάδα αξιολογείται από την ίδια την αρμενική κυβέρνηση και εξαρτάται από εκείνη εάν θα θελήσει να αποστείλει εκπατριστέντες στη χώρα μας. Η Ελλάδα πάντως είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη και διαθέσιμη έτσι ώστε να υποδεχθεί τους ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται αυτήν την βάσανο και τη βία. Τέλος, να σας επισημάνω ειδικό σε σχέση με τα διεθνή φόρα ότι έχω μεταφέρει στον ομόλογό μου Υπουργό Εξωτερικών και ήδη έχω προβεί στις αναγκαίες δράσεις συντονισμού στα διεθνή φόρα έτσι ώστε το ζήτημα να διεθνοποιηθεί και να λάβει την θέση που του αρμόζει στα διεθνή όργανα. Ειδικώς δε, να σας επισημάνω ότι έχω ζητήσει σε συντονισμό και με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, να κληθεί ο Αρμένιος Υπουργός Εξωτερικών, έτσι ώστε να εκθέσει την κατάσταση η οποία υφίσταται αυτή τη στιγμή στην Αρμενία, η οποία κατάσταση συνιστά μια βαθύτατη προσβολή, τόσο ανθρωπιστική όσο και πολιτική. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριε Οικονομόπουλο, για την δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, όπως σας είπα και στην πρωτολογία μου, ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας ανακοίνωσε ότι έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 40 με 45.000 πρόσφυγες. Οι ξεριζωμένοι του Αρτσάχ είναι πραγματικοί πρόσφυγες και αδελφοί μας, με κοινές αξίες και ιστορικούς δεσμούς. Η εθνοκάθαρση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και είναι ήδη περισσότεροι από 100.000 Αρμένοι που έχουν μεταναστεύσει. Το καλύτερο που έχει να κάνει το ελληνικό κράτος είναι να τους προσφέρει μια δεύτερη πατρίδα. Θα ήταν μια πολιτική πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Ήταν κάτι που το έχει ζητήσει με έκκλησή του στην κυβέρνηση ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανικής Φιλίας. Αυτός που συγκέντρωσε πριν από 3 χρόνια την ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία το Υπουργείο Εξωτερικών με δικό του μεταγωγικό αεροπλάνο έστειλε. Μιλάμε για ένα λαό που ξεκληρίστηκε πολλές φορές στη σύγχρονη ιστορία του. Πρόκειται για έγκλημα που αφήνει ως απλό θεατή την Ευρωπαϊκή Ένωση και πλήττει τις αξίες και τις αρχές της, χωρίς να αντιδράσει την εθνοκάθαρση που γίνεται στην περιοχή. Μήπως τελικά η αγωγή φυσικού αερίου της περιοχής έχουν μεγαλύτερη αξία από την ανθρώπινη ζωή? Μήπως οι Αρμένοι έχουν καταταχθεί και πάλι στις παράπλευρες απώλειες όπως οι Κύπροι και οι Κούρδοι? Και μην ξεχνάμε ότι ο τουρκικός επεκτατισμός περνά μέσα από το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο ανήκει στον τουρκικό κόσμο. Γιατί δεν ακολουθούμε το παράδειγμα της Κύπρου? Η Κυπριακή κυβέρνηση σε συνεργασία με το Ερεβάν εξετάζει τις δυνατότητες για απορρόφηση μέρους του προσφυγικού κύματος του Αρτσάχ. Καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει την επιρροή της και να δράσει αποφασιστικά, αξιοποιώντας εργαλεία που έχει στη διάθεσή της και να περιορίσει αντί να διευρύνει τις ενεργειακές της σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν. Χαιρετίζει την ξεκάθαρη καταδίκη της επιθετικότητας του Αζερμπαϊτζάν από τη διεθνή κοινότητα. Καταδικάζει τη συνδρομή της Τουρκίας στην απροκάλυπτη επιθετικότητα και στις παράνομες ενέργειες του Αζερμπαϊτζάν που συνιστούν κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εγκλήματα πολέμου. Η διπλωματία, κύριε Υπουργέ, οφείλει να μην αγνοεί την ιστορία. Ο ρωσοτουρκικός αραβώνας του 1920 δεν στήχησε μόνο στους Αρμένιους, στήχησε και στον Ελληνισμό με τη Μικρασιατική καταστροφή. Η εθνοκάθαρση των Αρμενίων στο Αρτσάχ, τότε και τώρα, θα αποδειχθεί ολέθρια για την Ευρώπη, την Ελλάδα και τη δημοκρατία. Η Ρωσοτουρκική Συμμαχία το 1920 κατέστη ιδιαίτερα καταστροφική. Η συνεργασία μεταξύ Κεμάλ και Λένιν οδήγησε στην εθνοκάθαρση. Άλλωστε, όπου πάτησε το πόδι της η Τουρκία, αυτό συνέβη. Και αυτό συμβαίνει και τώρα. Και εσείς δυστυχώς κοφεύετε. Τα σημερινά είναι απότοκος του 1920. Σήμερα Τουρκία και Ρωσία επιδιώκουν και επιτυχάνουν το στραγγαλισμό της Αρμενίας με συνεργό την αδιαφορία της Δύσης. Θυμηθείτε ότι η τύχη της Αρμενίας το 1920 καθόρισε εκτός των άλλων
και των αδελφών μας των ποντίων. Μην ξεχνάτε την Κύπρο. Πόσα χρόνια έχουν περάσει και ο στρατός κατοχής παραμένει αμετακίνητος. Μην ξεχνάτε ότι σε κάθε ευκαιρία ο Τούρκος πρόεδρος βάζει το ζήτημα των δύο κρατών. Η αποφασιστική αντίδραση της κυβέρνησης πρέπει να είναι μονόδρομος, γιατί την άγνοια της ιστορίας την έχουμε πληρώσει και μάλιστα πολύ ακριβά οι Έλληνες. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να δώσουμε χείρα βοηθείας στους χριστιανούς αδελφούς μας του Αρτσάχ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Βουλευτά. Νομίζω είναι προφανές ότι η ανάγνωση της δευτερολογίας σας δεν έλαβε υπόψη τα όσα ανέφερα. Συμμερίζομαι τα ιστορικά δεδομένα. Θα πρέπει όμως να επαναλάβω δυστυχώς, διότι δεν ακούστηκαν προσηκόντως, ότι ήδη η ελληνική κυβέρνηση δια του Υπουργείου Εξωτερικών έχει λάβει όλες τις αναγκαίες δράσεις έτσι ώστε πρώτον να υποδεχθεί εκπατριστέντες, δεύτερον να αναβαθμιστεί το ζήτημα σε επίπεδο διεθνών φόρα, ιδίως δε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τρίτον να προβούμε σε συντονισμένη αποστολή ανθρωπιστικών δράσεων. Όλα αυτά είναι πέρα και πάνω από όσα λίγο πριν αναφέρατε. Θα ήθελα δε να επισημάνω ότι τόσο εγώ συνάντησα τον ομόλογό μου στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όσο και ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος σήμερα θα συναντήσει τον Αρμένιο Πρωθυπουργό έτσι ώστε να συντονιστεί η δράση. Η ελληνική εξωτερική πολιτική, κύριε Βουλευτά, διέπεται από αρχές. Και οι αρχές αυτές είναι η πίστη και προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και η πίστη στις αξίες του ανθρωπισμού. Αυτές θα υπηρετήσουμε απαρέγκλιτα και σε αυτές θα σταθούμε. Διότι όποιος είναι με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και του ανθρωπισμού, είναι εκείνος ο οποίος στο τέλος της ημέρας επιβιώνει. Και η στάση μας απέναντι στην Αρμενία θα παραμείνει μια στάση συμμάχου, ιστορικού συνοδοιπόρου και αλληλέγγυου στα όσα ανθρωπιστικά καταστροφικά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.